Θα ήθελα μάλιστα ο απόψινός λόγος να είναι προετοιμαστικός, να είναι αφυπνιστικός, να σας κάνει να σκεφτείτε πώς και πώς θα κοινωνήσετε και πώς θα εορτάσετε τη μεγάλη γιορτή των Χριστουγέννων. Για να το κάνω αυτό πιο κατανοητό, σας λέω στην αρχή μια μικρή ιστορία. Τα παλιά τα χρόνια, πριν έρθει ο Χριστός στον κόσμο, έζησε ένας δικαστής με πολλά δικαιώματα, με απεριόριστες εξουσίες. Αυτός ο δικαστής είχε συγκεντρώσει στα χέρια του και την δικαστική εξουσία και την εκτελεστική εξουσία και δεν λογάριαζε πλέον κανέναν και ασίδωτος έκανε ό,τι ήθελε. Άλλους κατεδίκαζε σε μεγάλες ποινές και άλλους στην πιο μεγάλη ποινή του θανάτου. Δεν μπορούσε κανείς να κάνει έφεση και να πάει σε ανώτερο δικαστήριο, διότι αυτός ήταν ο ανώτατος δικαστής του κράτους. Και το όνομά του και η ιδιότητά του ήταν ένδοξος βασιλιάς. Και το όνομά του Δαβίδ, ο γνωστός σε όλους μας, ο μετέπειτα Άγιος Δαβίδ, ο γνωστός ψαλμοδός. Έκανε ό,τι ήθελε και δίκαζε όποιον ήθελε, εκτός από έναν. Αυτόν τον άφηνε να μένει και εκείνος ασίδωτος. Αυτός ο ένας ο οποίος έκανε ό,τι ήθελε ήταν η αυτού μεγαλειώτης. Ήταν ο ίδιος ο Δαβίδ. Μόνο τον εαυτό του είχε εξαιρέσει από τα δικαστήρια, από τους νόμους, από τις ποινές, σύμφωνα με εκείνο που ο λαός μας σε μια παροιμία λέει «Γιάννης κερνά και Γιάννης πίνει». Διότι, αδελφοί μου, πριν να μετανοήσει ο Δαβίδ δεν ήταν αθώα περιστέρα. Έκανε μεγάλα δικήματα, έκανε μεγάλα πτέσματα, έκανε βαρύτατα εγκλήματα. Είναι γνωστό σε όλους σας ότι αυτός ο μετέπειτα Άγιος, διότι κι άλλη φορά σας είπα, ο Παράδεισος, είναι γεμάτος από αμαρτωλούς. Από αμαρτωλούς όμως που μετενόησαν. Ανάμεσα σε αυτούς, πρώτος και καλύτερος, ο γνωστός για τη μετάνοιά του, ο γνωστός για τα δάκρυά του, ο γνωστός σε εσάς από τον 50ο ψαλμό των δακρύων, είναι και ο Δαβίδ. Όμως πριν να μετανοήσει, τι έκανε? Σας είναι γνωστά τα δύο μεγάλα εγκλήματά του. Ότι πήγε και ατίμασε την γυναίκα του γείτονά του. Και για να καλύψει αυτήν την αμαρτία της μοιχείας, που τώρα δεν θεωρείται πλέον ποινικό αδίκημα στην πατρίδα μας. Για να μπορεί ο κάθε ένας βρωμιάρης και ακάθαρτος να μοιχεύεται και να βγαίνει και στο δρόμο και να περπατάει, να τον καμαρώνουνε για αυτό που κάνει. Η Εκκλησία και ο νόμος του Θεού θα είναι πάντα ο ίδιος και δεν θα συγχωρεί αυτούς που έβγαλαν αυτούς τους νόμους. Επανέρχομαι όμως. Έκανε και ο Δαβίδ το ίδιο. Είχε και εκείνος εξουσία, αλλά για κοιτάξτε τη διαφορά. Ή μάλλον να προχωρήσω λίγο παρακάτω. Αφού έκανε το έγκλημα για να το συγκαλύψει, δεν ήθελε να έχει κατήγορο. Και πήγε και βρήκε και τον άντρα αυτής της γυναίκας, τον στρατηγό Ουρία, και τον σκότωσε. Τον έστειλε στη μάχη, στην πρώτη γραμμή, τον σκότωσε και αυτόν και έγινε και φωνιάς. Και στη συνέχεια πήρε τη γυναίκα αυτήν για νόμιμη γυναίκα του και συζούσε μαζί της. Κανένα δικαστήριο, κανένας δικαστής, κανένας μοσαϊκός νόμος, αν και ο μοσαϊκός νόμος προβλέπει θάνατο για εκείνους που κάνουν τη μοιχεία. Λιθοβολισμό θα θάνατο διαλυθοπολισμού. Εν τούτης, βασιλιάς είναι αυτός και ξέρετε, και ήσυχος πορωμένος στο μαξιλάρι της αδιαφορίας κοιμάται και αναπαύεται. Ξαφνικά όμως αυτός ο πορωμένος, αυτός ο ασίδωτος, ξυπνάει η συνείδησή του και αποκαλύπτεται η αμαρτία του. Αρχίζει να δέχεται το φοβερό κατηγορό, το δρυμνή κατηγορό της συνειδήσεώς του. Αρχίζει να τρέμει. Όχι να τρέμει από τον φόβο του νόμου, του υγιεινού, όχι να τρέμει από κάποια αρρώστια που τον βρήκε ή από κάποιον σεισμό, όπως τώρα έγινε σεισμός μεγάλος και τον ξέρετε και υποφέρουν οι άνθρωποι. Τρέμει από το έγκλημά του που τώρα το συναισθάνεται. Και όχι μόνο τρέμει, αλλά και κλαίει και γράφει αυτόν τον ψαλμό που εσείς ξέρετε, τον 50ο ψαλμό, ελέησόν με ο Θεός. Τι συνέβη? Πώς ξαφνικά ξύπνησε αυτός ο άνθρωπος? Πώς από τον λίθαργό του, πώς από την πόρωσή του, πώς από την διαφορία του ξύπνησε και κλαίει και οδύρεται και παρακαλάει και ζητάει το έλεος του Θεού ο εγκληματίας. Ξύπνησε, επαναλαμβάνω, όχι από άλλα φυσικά φαινόμενα, αλλά από τον έλεγχο ενός ανθρώπου. Δόξα τω Θεώ, πάντα στις κοινωνίες τις διεφθαρμένες μέσα θα υπάρχουν και μερικοί γενναίοι, να τους πω λεβέντες, έχω όλο το δικαίωμα, οι οποίοι δεν θα συμβιβάζονται όπως έκαναν οι άνθρωποι του περιβάλλοντος του. Θα υπήρχαν αυλοκόλακες, οι πασπιστές του, οι οποίοι βλέπαν τις ανομίες του, τα ελαττώματά του, αλλά έσκυβαν μπροστά του και τον κολάκευαν και νόμιζε πως όλοι τέτοιοι είναι. Ευρέθηκε ένας που λέει η Παλαιά Διαθήκη δεν έτρωγε από το τραπέζι του βασιλιά, δηλαδή δεν είχε κανένα συμφέρον. Αδέσμευτος, γενναίος, ολοκληρωμένος προφήτης, ο Νάθαν, έτσι ήταν το όνομά του, αυτός αποφάσισε, όπως άλλοτε ο Ιωάννης ο πρόδρομος, που πήγε στον Ηρώδη και τον είπε εκείνα τα φοβερά λόγια, «Ούτε εξαισθήσει έχει τη γυναίκα του αδελφού σου». Έτσι και τώρα ο Νάθαν αποφασίζει να πάει να βρει τον Δαβίδ, να τον κατηγορήσει. Τι είναι αυτά που κάνεις? Όμως για κοιτάξτε, ήταν και ευγενής ο Νάθαν. Πήγε με καλό τρόπο, σαν το χειρούργο που χειρουργεί τον άνθρωπο και δεν τον πονάει. Δεν του δείχνει το μαχαίρι. Αντί να του τα πει στα ίσια, χρησιμοποίησε τον πλάγιο λόγο που και εγώ, ο πνευματικός σας πατέρας, τον χρησιμοποιώ πολύ συχνά. Δεν λέω ονόματα, αλλά σας αφήνω να καταλάβετε. Όταν μιλάω, δεν μου αρέσει να προσβάλλω ονομαστικός κάποιον. Λέω τα περιστατικά, γιατί αδελφοί μου, την αμαρτία πρέπει να μισούμε. Όπως το λέει ο Απόστολος Παύλος, αποστηγούνται στο κακόν. Να έχουμε μίσος στην αμαρτία. Τους αμαρτωλούς όμως, να τους λυπόμαστε, γιατί είναι για λύπηση. Και να παρακαλάμε τον Θεό να τους δίνει φώτιση και μετάνοια. Έτσι ακριβώς έκανε και ο Νάθαμ. Πήγε στα ανάκτορα, βρήκε τον Δαβίδ και τι του είπε? Μια παρομοίωση, μια παραβολή, όπως έκανε και ο Κύριος μας. Κοίταξε, του λέει, να μάθεις. Έγινε μια μεγάλη αδικία εδώ στο βασίλειο σου. Ένας πλούσιος άνθρωπος που είχε πολλά κοπάδια από βόδια και πρόβατα, φιλοξενούσε έναν φτωχό, έναν περαστικό. Και αντί να σφάξει, λέει, από το δικό του κοπάδι ένα πρόβατο, πίεσε ενός φτωχού γείτονα του το σπίτι, το μαντρί, και είχε μοναδική μια αμνάδα, μια προβατίνα. Την πήρε με το ζόρι, την έσφαξε και έκανε τραπέζι στον περαστικό. Τι να τον κάνω με αυτόν? Και ο Δαβίδ, που δεν κατάλαβε την παρομή, λέει, αποφασίζω θάνατος, να τον σκοτώσω με αυτόν τον άδικο που έκανε αυτή την αδικία. Τότε γυρίζει ο Νάθαν και του λέει, βασιλιά μου είσαι εσύ. Τις γυναίκες όσες ήθελες. Γιατί τότε είχαν την πολυγαμία, ο μοσαϊκός νόμος. Όποια είναι, γιατί να πας να πάρεις τη γυναίκα αυτού του φτωχού που την είχε μία και τον σκοτώνεις κιόλας, για να είσαι και ελεύθερος. Σε καθιστώ υπεύθυνο της πράξεώς σου ενώπιον του Θεού. Αυτά τα λόγια του Νάθαν έφτασαν να ξυπνήσει η συνείδηση μέσα στον Δαβίδ και να αρχίζει να κλαίει και να μην ησυχάζει πλέον, αδελφοί μου. Πράγματι, από τότε και ύστερα, ο μεγάλος δικαστής που υπάρχει σε όλους τους ανθρώπους μέσα η συνείδησή του, άρχισε να τον δικάζει και για τα παλιά και για τα καινούρια και για τα κρυφά και για τα φανερά και για τα δημόσια και τα ιδιωτικά. Ό,τι αμαρτίες είχε κάνει, τώρα αρχίζει ο δικαστής, ο ανακριτής, να τα φέρνει όλα μπροστά του. Δεν μπορεί να ησυχάσει. Και πάνω στην ανησυχία τη μεγάλη, στη μετάνοιά του, είπε εκείνον τον ωραίο λόγο: εκ των κρυφίων μου καθάρισό με, Κύριε, από τα κρυφά που έχω κάνει. Άλλα είναι τα φανερά και άλλα είναι τα κρυφά. Βλέπετε πολλούς ανθρώπους που φανερά είναι τίμοι, κόσμοι, χριστιανοί καλοί, απ' έξω κούκλα και από μέσα πανούκλα. Μπορεί να τον θεωρείς ευτυχισμένο και να έχει κόλαση μέσα του, να μην τον αφήνει η συνείδησή του για τα εγκλήματα που έχει κάνει, και τα ξέρει η συνείδησή του και τα ξέρει ο Θεός και δεν ησυχάζει. Αδελφοί μου, αλήθεια, ας μην πούμε μόνο για το Δαβίδ απόψε. Με εμάς τι γίνεται? Εμάς δεν μας ελέγχει η συνείδησή μας. Εάν δεν σας ελέγχει εσάς, γιατί εμένα με ελέγχει η συνείδησή μου, εάν εσάς αυτός ο ανακριτής δεν σας έχει καθίσει το σκαμνί, δεν γίνετε κατηγορούμενοι ακόμα, άντρες και γυναίκες, παρακαλέστε το Θεό να τον ξυπνήσει αυτόν τον δικαστή και να αρχίσει να σας κάνει ερωτήσεις, όπως ορισμένοι δικαστές στα δικαστήρια κάνουν πολλές ερωτήσεις στον κατηγορούμενο, στους μάρτυρες υπερασπίσεως, στους μάρτυρες κατηγορίας, βροχή ερωτήσεις, ώσπου να βγάλει το πόρισμα, να βγάλει την απόφαση. Παρακαλέστε τον Θεό να ξυπνήσει τη συνείδησή σας και να αρχίσει να σας ρωτάει: όταν ήσουν ένα μικρό παιδάκι, τι έκανες? Όταν μεγάλωσες λίγο παραπάνω και πήγες στο σχολείο, τι έκανες? Όταν μπήκες στην εφηβεία, τι έκανες? Όταν ήσουν όριμος άνθρωπος, τι έκανες? Όταν γέρασες, τι έκανες? Ή αν θέλετε, να σας τα πω διαφορετικά. Αν θέλετε να ξυπνήσει καλά η συνείδησή σας και να σας οδηγήσει στη μετάνοια, γιατί αυτόν τον λόγο έχει αυτός ο δικαστής μέσα μας, αυτός ο ανακριτής, γι' αυτόν μπήκε εκεί μέσα από τον Θεό, για να μας οδηγήσει στη μετάνοια, στο γνώθις αυτόν, στην αυτοσυνειδησία, στον αυτοέλεγχο, στην αυτοκριτική. Τι να κάνουμε? Το πρωί που ξυπνάμε, πριν πάμε στη δουλειά, να κάνουμε μια ανάκριση στον εαυτό μας. Πώς ξεκινάμε την ημέρα? Απ' τη δουλειά μόλις γυρίζετε, ξαναρωτήστε αυτόν τον εισαγγελέα, τον δικαστή, πώς τα πήγα στη δουλειά? Περπάτησα σωστά? Φέρτηκα σωστά? Ιδιαίτερα δε το βράδυ που κοιμάστε, σας παρακαλώ, πριν σας πάρει ο ύπνος, να διώξετε όλους τους λογισμούς. Ξέρω, αν προσέξατε στον εσπερινό το ανάγνωσμα του Αβάδωρο Θεού, που επίτηδες το έβαλα απόψε, επειδή θα ήθελα να πω λίγα λόγια τέτοια, να σας προετοιμάσω για τα Χριστούγεννα, για τη μετάνοια, για την εξομολόγηση, για τη Θεία Κοινωνία. Γι' αυτό το έβαλα το ανάγνωσμα. Διώξτε όλους τους λογισμούς, τους κακούς επισκέπτες, και σταθείτε ενώπιον της συνειδήσεώς σας. Αυτό που έλεγαν οι αρχαίοι Έλληνες: τι καλό μπορούσα να κάνω σήμερα όλη την ημέρα και δεν το έκανα? Τι κακό μπορούσα να αποφύγω και δεν το απέφυγα? Τι δε έρεξα, τι δε παρέβην? Και μόνον το πρωί, και μόνον στη δουλειά, και μόνον το βράδυ. Χρειάζεται κάθε μέρα ανάκρισης. Τελείωσε η εβδομάδα, πάλι ανάκριση. Τελείωσε ο μήνας, πάλι ανάκριση για όλο το μήνα. τελείωσε ο χρόνος. Ανάκριση για όλο τον χρόνο. Να τώρα στο τέλος του χρόνου πλησιάζομαι. Ποιος ξέρει αυτό το 1988 με πόσες αμαρτίες το φορτωθήκαμε στην πλάτη μας και τι λόγο θα δώσουμε για τον χρόνο αυτόν. Και σε κάθε ηλικία της ζωής σου κάνε ανάκριση, όπως σας είπα, στην παιδική, στην νεανική, στην όριμη, στη γεροντική και αν θέλετε περισσότερο. Το εκκλησιαστικό ημερολόγιο δίνει πάρα πολλές αφορμές για έλεγχο. Κάθε γιορτή της Εκκλησίας που έρχεται, κάθε μνήμη Αγίου που είναι, σου δίνει αφορμή να κάνεις έναν έλεγχο του εαυτού σου σε σχέση με τον Άγιο. Ο Άγιος Διονύσιος ήταν ο Άγιος της αγάπης και της φιλανθρωπίας. Είμαι κι εγώ άνθρωπος της αγάπης και της φιλανθρωπίας. Κάθε γιορτή που έρχεται, επαναλαμβάνω, είναι αφορμή να ανακρίνεις τον εαυτό σου, να τον δικάσεις και αν χρειάζεται να τον καταδικάσεις. Και ακόμα οι σαρακοστές όταν έρχονται, αυτές οι 4 σαρακοστές, γιατί εσείς περισσότεροι, δεν λέω και εσάς, οι περισσότεροι λαϊκοί ξέρουν 3 σαρακοστές. Χριστούγεννα, Πάσχα και τις Παναγίες. Και άλλη μια είναι των Αγίων Αποστόλων. 4 σαρακοστές. Περίοδοι αυτοσυγκεντρώσεως, αυτοκριτικής, νηστείας, αγρυπνίας, εγκρατείας. Περίοδοι που ο άνθρωπος τότε πρέπει να κάνει την ανάκριση στον εαυτό του. Και η ωραιότερη ανάκριση, η βαθύτερη ανάκριση, το μεγαλύτερο δικαστήριο στον εαυτό σας, την ώρα που ετοιμάζεστε να πάτε να κοινωνήσετε, μην ξεχνάτε τα λόγια που είπε ο Απόστολος Παύλος. Δοκιμαζέτο άνθρωπος εαυτόν και ούτως εκ του άρθου εστιέτο και εκ του ποτηρίου πινέτο. Είναι να πας να κοινωνήσεις, να εξετάσεις καλά τον εαυτό σου και τη συνείδησή σου και μην πας έτσι. Όποιος ανάξια μεταλαμβάνει, κρίμα εαυτό εστί και πίνει. Θέλετε ακόμα περισσότερο. Όταν πάτε να εξομολογηθείτε, μην πάτε απροετοίμαστες και απροετοίμαστοι. Πάρα πολλοί άνθρωποι, επειδή πνευματικός πατέρας είμαι, με ανέχεται ο Θεός να κάνω αυτό το υψηλό έργο, πονάω γι' αυτό. Οι πιο πολλοί που έρχονται δεν έχουν κάνει καλή ανάκριση. Δεν έχουν εξετάσει τον εαυτό τους με λεπτομέρειες, όπως έλεγε ο Αββάς Δωρόθεος. Δεν είναι εξομολόγησης. Λέει ο Αββάς Αγάθωνας, δεν είναι εξομολόγηση. Αν δεν μπει στους λογισμούς σου, όχι μόνο εκείνους που σε μόλυναν, αλλά και εκείνους που σε πρόσβαλαν. Ναι, δεν μπήκε στο μυαλό σου καλά-καλά. Δεν αναπαύτηκε ο λογισμός. Μόνο την πόρτα χτύπησε. Θα το πεις και αυτό στο μνημονικό. Γιατί αν δεν το πεις, θα ξανάρθει ο λογισμός και τη δεύτερη φορά θα χωθεί μέσα. Θα την ανοίξει, θα την παραβιάσει την πόρτα. Μακάρι κυκλοφορεί και ένα χαρτί, μάλιστα, ένα έντυπο, με το οποίο εγώ δεν συμφωνώ βέβαια. Κυκλοφορεί ένα έντυπο, πολυγραφημένο είναι, τυπωμένο είναι. Έχει μια μορφή ισουήτικη και σας ρωτάει ποια αμαρτήματα κάνατε. Είναι γραμμένα στο χαρτί, μερικές ή μερικοί παίρνουν το χαρτί μαζί τους και πάνε στο μνηματικό, έχουν τσακάρει μερικά αμαρτήματα. Ή διαβάζουν όλα, λέει σε όλα που πέσει και τα διαβάζουν. Αυτό είναι το ποίημα. Όπως το παιδάκι λέει το ποίημα του, πάει στην εξομολόγηση και τα λέει έτσι. Όχι. Η ανάκριση της συνειδήσεως δεν γίνεται διαβάζοντας κάποιο βιβλίο. Πρέπει να μπει ο νους μες στην καρδιά. Πρέπει να μπει βαθιά στον εαυτό σου. Να σταθείς μπροστά στη ζωή του Ιησού Χριστού και να δεις και τη δική σου τη ζωή. Όπως έζησε ο Χριστός, ζω κι εγώ. Όπως πολιτεύτηκαν οι Άγιοι, πολιτεύομαι κι εγώ. Ό,τι λέει η Εκκλησία, το κάνω εγώ. Δέστε τα δόγματα, δέστε τις αλήθειες, δέστε την ηθική του χριστιανισμού. Το Ευαγγέλιο, ας είναι ο καθρέφτης αν θέλετε, και όχι οποιοδήποτε άλλο έντυπο. Το επαναλαμβάνω πολλές φορές, λέει και πράγματα που τα μαθαίνετε για πρώτη φορά από χαρτί. Δεν είναι τρόπος αυτός ορθόδοξος, αλλά επαναλαμβάνω είναι δυτικοφερμένος. Είχαν στη Δύση αυτοί οι Σουήτες κάνει όχι τέτοιο κατάλογο, έναν πολύ πιο μεγάλο κατάλογο. Ήταν ένα ολόκληρο βιβλίο το οποίο διάβαζε ο ιερέας, ο καθολικός, ο ερετικός, μέσα εκεί στο κοπέ που είναι, αν το ξέρει πως είναι, και έλεγε το κάνες αυτό, ναι ή όχι. Το κάνες αυτό, ναι ή όχι. Το κάνες αυτό. Και κρατούσε, λέει, εξομολόγηση, μπορεί και 24 ώρες. Να υποβάλει διαρκώς ερωτήματα, να τον πραγματικά εξωθενώνει τον εξομολογούμενο. Σε εμάς τους Ορθόδοξους τέτοιες μέθοδοι δεν είναι στην παράδοσή μας. Μην περιμένετε εμένα να σας κάνω ερωτήσεις και με το τσιγγέλι, όπως λέμε, με το δίτσι, να βγάλω τις αμαρτίες σας. Όποιος έρχεται και μου λέει δεν είναι άξιος ούτε να εξομολογηθεί, ούτε να κοινωνήσει. Προηγούνται πάρα πολλά άλλα για να φτάσεις εκεί και να παρακαλέσεις τον γέροντα, τον πνευματικό, να σου τα συγχωρέσει, να σε συμβουλέψει, να σου δώσει τα φάρμακα, τις συνταγές και να μεσιτέψεις τον Θεό με τη χάρη που έχει για να γίνει η μετάνοιά σου ολοκληρωμένη και σωστή. Η ώρα είναι περασμένη, το θέμα είναι απέραντο και μεγάλο. Άλλωστε σε όλες τις ευκαιρίες σας λέω τέτοια πράγματα. Εκείνο που θέλω απόψε να πετύχω είναι να αφυπνίσω τη συνείδησή σας. Γι' αυτόν ακριβώς το λόγο σας λέω ένα παράδειγμα ενός Αγίου της Εκκλησίας μας, πλην του Δαβίδ που ακούσαμε, που αφυπνίστηκε έτσι, ο Άγιος Αντώνιος, ο Μέγας Ασκητής, γράφει σε μία ομιλία του, εκεί ήταν αγράμματος, αυτός έλεγε και ο μαθητής του Αθανάσιος έγραφε. Και υπάρχουν ορισμένα κείμενα, ένα από αυτά τα κείμενα του Αγίου Αντωνίου, έτσι λέει, εγώ, λέει, ήμουν ο Δαβίδ και το Ευαγγέλιο που άκουσα ήταν ο Νάθαν. Με ξύπνησε ο παπάς που βγήκε στην ωραία πύλη και είπε εκείνο το Ευαγγέλιο, πάντα όσα έχεις πόλουσον και διάδος πτωχής και δεύρο ακολούθημη. Ήτανε για μένα. Τότε ξύπνησε η συνείδησή μου. Μέχρι τότε δεν είχα χριστιανική συνείδηση. Και έφυγα στην έρημο και έκλαψα για τα αμαρτήματά μου. Τώρα σας παρακαλώ και σας, χριστιανοί μου, σας τα λέω εν ερμηνεία, που περίπου έτσι είναι, τώρα σας παρακαλώ και σας, χριστιανοί μου, να εξετάσετε, να ερευνήσετε, να ανακρίνετε, να δικάσετε, να καταδικάσετε τον εαυτό σας. Να έχετε αγάπη και επιοίκεια στους άλλους, λέει ο Αντώνιος, όμως να είστε άτεντοι και σκληροί με τον εαυτό σας. Τον εαυτό σας να τον ανακρίνετε σαν να είναι ο κακούργος, ο εγκληματίας. Όχι να ελαφρύνετε, όχι να δικαιολογείτε, όχι να φέρνετε προφάσεις, το έκανα αυτό γέροντα, αλλά δεν υπάρχουν στα αμαρτήματα δικαιολογίες και αλλά. Ούτε η άγνοια του νόμου δεν δικαιολογείται, το ακούτε. Να πείτε εγώ δεν ήξερα και έκανα. Και σωστά το λέει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, ότι η άγνοια είναι από τα μεγαλύτερα αμαρτήματα. Και άγνοια αν έχετε είναι μια μεγάλη σας αμαρτία. Δεν δικαιολογούνται οι χριστιανοί να έχουν άγνοια το τι πρέπει να κάνουνε. Και με αυτά, ή μάλλον να τα κλείσω με κάτι που μου έκανε πολύ εντύπωση από το γεροντικό σχετικό με την εξομολόγηση. Ήταν, λέει, ένας νέος μοναχός, ο οποίος είχε κάποιο πάθος, κάποια αδυναμία και πάλευε 14 χρόνια με τον λογισμό αυτού του πάθους. Κάθε πάθος είχε τον δικό του σατανά, τον δικό του διάβολο, τον δικό του πειρασμό. 14 χρόνια, λέει, δεν τον άφηνε ούτε στιγμή ούτε ώρα, και την ώρα της λειτουργίας, πως το παθαίνετε κι εσείς, ή μην μου πείτε ότι δεν το παθαίνετε. Και την ώρα της προσευχής και της λειτουργίας δεν αφήνει ο δαίμονας κανέναν. Τον τυραννούσε τον άνθρωπο και μια φορά το πήρε απόφαση και πήγε στο πνευματικό και το είπε και του έδωσε την οδηγία αυτήν. Τώρα, λέει, θέλεις να λυτρωθείς από τον πειρασμό αυτόν. Πήγαινε στην εκκλησία αυτή τη λειτουργία και στάσου στα μισά της εκκλησίας και φώναξε του μπροστά σε όλους. Μη με βλέπετε εμένα με το ράσο και με παίρνετε για καλό. Αυτή αυτήν την αμαρτία κάνω. Αν το πεις μπροστά σε όρους, θα καταπληκτείς. Και πράγματι λέει. Μόλις πήγε μες στην εκκλησία και σταμάτησε πριν την ώρα που κινούσανε. Σταθείτε να με ακούσετε. Εμένα που με βλέπετε, κάθε ώρα και στιγμή κάνω αυτόν τον αμαρτωρολογισμό. Και από την ώρα εκείνη λέει, δεν τον ξαναπήρε στους σταμάς. Τουλάχιστον για αυτόν τον λογισμό. Ονοήτο και έχω νότα ακούει να ακούετο. Εάν ναι έτσι, κρίνεις τον εαυτό σου και το συντρίψεις, και τον αναγκάσεις δημόσια να ομολογήσει το σφάλμα του, θα σε λυπηθεί ο Θεός και θα σε απαλλάξει. Και πήγε λέει ένας άλλος, σε έναν άλλον γέροντα, αξιωματικός αυτός, με ρούχα αξιωματικού της εποχής εκείνης, φορούσε έναν ωραίο μεταξωτό μανδύα, που εκείνη τα χρόνια θεωρεί το πολύ πολύτιμος ο μανδύας του. Και πήγε στον πνευματικό και του λέει, δεν μπορώ να καταλάβω, γιατί τόσο εύκολο ο Θεός συγχωρεί τους ανθρώπους. Πολύ εύκολα. Με ένα κυριελέησο, με μια μετάνοια, με μια εξομολόγηση, του συγχωρεί. Δεν μπορώ να το νοήσω. Και του είπε, κοιτάζοντας το ρούχο του ο πνευματικός, αυτό το μανδύα που φοράς, λέει, το μεταξωτό, τον όμορφο, αν τυχόν και σκίσεις ένα μέρος, το πετάς αμέσως ή τον μπαλώνεις, το ράβεις, τον διορθώνεις και τον ξαναφοράς. Βεβαίως, λέει, αν τέτοιο πολύτιμο ρούχο, να το πετάξω με την πρώτη, τον μπαλώ, το ράβω, το ξαναφοράω. Εκεί. Ο Θεός το ίδιο κάνει. Το παιδί του που αμάρτησε και ελέρωσε το χιτώνα της ψυχής, δεν το καταδικάζει. Δεν το πετάει στο ρέμα. Δεν τον βάνει στην κόλαση. Αλλά τον διορθώνει με τη μετάνοια. Αυτό είναι το μπάλωμα. Αυτό είναι το καθάρισμα της ψυχής. Τα δάκρυά σου και η μετάνοιά σου ξανακαινουριώνουν το ένδυμα της ψυχής σου. Και με αυτήν τη σκέψη και με αυτήν την ευχή τελειώνω σήμερα, να κατορθώσετε αυτές τις ημέρες. Πριν τα Χριστούγεννα να καινουριώσετε το ένδυμα της ψυχής σας, με τα δάκρυά σας, με την εξομολόγησή σας, με τη μετανιά σας, ο δε Κύριος, διαπρεσβειών Δανιήλ του προφήτου και Διονυσίου Αιγίνης του Θαυματουργού, ας ελεήσει πάντα ημάς αμήν.